μπορούμε να τα μαζέψουμε από κάτω. Μόλις αποκτήσουμε τον ορισμό, να είστε σίγουροι ότι θα αλλάξει τελείως η... Το ορισμό. Το ορισμό αποκτάμε προορισμό. Όχι. Άλλο το ταξίδι. Άλλο ο προορισμός. Άλλο το ταξίδι. Το ταξίδι. Μην κάνετε διάλογο. Μην κάνετε διάλογο. Παιδιά, αυτά έξω από εδώ. Ρώτησε για τα γελάκια έξω από εδώ και εδώ. Ρώτησε για την ανεπάρκεια. Αυτό δεν έπιπτε σε κανονισμό το χαμόγελο. Το χαμόγελο δεν μπορεί. Και έπιπτε όμως το σεβασμό του χώρου, κύριε Νιβερόπουλε. Το χαμόγελο δεν έπιπτε. Και είσαστε δημοτικό σύμβουλο. Το χαμόγελο δεν έπιπτε. Το να χαρακτηριζόμαστε με στο δημοτικό σύμβουλο δεν νομίζω ότι το καλύτερο. Ρώτησε για την ανεπάρκεια του προσωπικού που έχουν αυτή την κατάδεια. Και απάντησα ότι έχουμε αυτή την κατάδεια γιατί μέχρι σήμερα δεν υπάρχει προορισμό των απορριμμάτων. Και όχι η ανεπάρκεια του προσωπικού. Ενδεχομένως, εάν είχαμε περισσότερο προσωπικό και είχαμε και προορισμό στα σκουπίδια, θα ήταν ακόμα πολύ καθαρότερη η επαρχία μας. Σε μένα αναφέρεστε. Όχι. Κύριε Δημαράκη, εσείς απαντάει. Ναι, είπατε όμως ότι είπα εγώ ανεπάρκεια προσωπικού. Δεν είπα. Είπα η ανεπάρκεια προσωπικού για αυτή την κατάσταση. Όχι, κύριε Μωσίνο. Λάθος σημείωσα. Ποτέ δεν είπα προσωπικό. Τη λέξη προσωπικό είπα. Πιστεύετε ότι φταίει η έλλειψη ή η ανεπάρκεια του κανονισμού που υπάρχει για αυτό. Όχι προσωπικό. Διαγράφονται όσες φορές ακούστηκαν τη λέξη προσωπικό. Το διαγράφουμε, οπότε είναι η έλλειψη ή το πρόσωπο. Θα απαντήσω δίπλα. Και τα υπόλοιπα. Δεν το γνωρίζω. Εγώ το γνωρίζω. Ωραία. Δεν ξέρω αν απάντησα στα ερωτήματα. Δεν ξέρω αν απάντησα σε όλα, αν κάτι άφησα να απάντησα σε κάποιο ερώτημα. Είναι κάποιος που δεν απαντήθηκε πάνω στον κανονισμό, μια ερώτηση στον κανονισμό. Κατώτερο και ανώτερο ύψος του προσφύγου. Γιατί δεν είναι παιδί, γιατί δεν πήγε. Είναι από 100 ευρώ έως 20.000. Ανώτερο και κατώτερο σε κάθε πρόσθετο. Ναι. Θα έπρεπε να υπάρχει το κατώτερο και το ανώτερο. Σε κάθε πρόσθετο. Ναι, όταν πετάξετε τοξικά. Δεν είναι η ίδια βαρύτητα το κάθε παράδειγμα. Μπορούσαμε να είχαμε από 20 έως 100. Γι' αυτό υπάρχουν πολλές περιπτώσεις, αναλυτικά αναφέρονται εδώ, περιπτώσεις παραπροσωπικότητας ως προς την καθαριότητα. Δεν είναι δύσκολο. Δεν πρόκειται να πεις κανένα πρόβλημα. Θα απαντήσει λοιπόν και στα υπόλοιπα πριν να τοποθετηθεί ο Δήμαρχος. Πριν τοποθετηθούν οι σύμβουλοι, να απαντήσετε και στα υπόλοιπα. Υπάρχουν 17 ερωτήσεις έκανε ο κύριος Γεωργόπουλος, 11 ο κύριος Λάμπλου, 7 ο κύριος Στόκας, 8 ο κύριος Λιμερόπουλος και 3 ο κύριος Βαλαμπάκης. Λοιπόν, όλες οι ερωτήσεις με εξαίρεση του άρθρου 33 ήταν εκτός κανονισμού. Δηλαδή, δεν είχε ή αποδεχόμαστε τον κανονισμό με εξαίρεση το 33, αλλά όχι. Όλες οι ερωτήσεις είναι για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Φάγαμε 5 ώρες, με ξέρεις τον κύριο Λάμπρο βέβαια που έλειπε και δεν ήταν εδώ. Και εντάξει, θα κάνω τον κόπο να ξαναπώ ορισμένα πράγματα προκειμένου να ενημερωθούμε. Είμαι υποχρεωμένος να απαντήσω όσες φορές θέλετε και με δεύτερες ερωτήσεις, επεξηγήσεις. Γιατί όντως το πρόβλημα της διαχείρισης είναι πολύ δύσκολο και είναι άκρως αδύνατο για μια νέα δημοτική αρχή να το λύσει σε 2 μήνες και 3. Και ίσως ο αγώνας γίνεται περισσότερο για να μην μπορεί να λυθεί. Πάω όμως στην παραπληροφόρηση του κύριου Λάμπρου. Ποια είναι η παραπληροφόρηση? Ο κύριος Λάμπρου είπε το εξής. Καταρχάς, υπό μορφή ερώτησης. Γιατί δεν ακολουθούμε το τι κάνει το Άργος και τον Άφηλιο. Που ο κύριος Καλογερόπουλος τους είπε ότι σε ένα μήνα θα τους έχει δώσει. Όχι το χώρο. Το χώρο θα το δώσουν οι τον Άρτιο και το Άρτος. Και επειδή έτυχε να είμαι σε αυτή τη σύσκεψη που ήταν δήμαρχοι, ο κύριος Καλογερόπουλος, η Γενική Γραμματέας του ΠΕΧΟΔΕ, του ΙΠΕΚΑ, όλοι οι υπηρεσιακοί παράγοντες που εμπλέκονται με τα απορρίμματα, ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας και
επιθεωρητές περιβάλλοντος που είχαν ένα πράγμα να ακολουθήσουν και να εφαρμόσουν, γιατί ποιο είναι αυτό, είναι η δέσμευση της Ελλάδας που σημαίνει εθνικός σχεδιασμός, που σημαίνει μετά περιφερειακός σχεδιασμός, που σημαίνει μετά σχεδιασμός Δήμου. Αυτά πρέπει να τα έχουμε λίγο στο μυαλό μας. Και το κυριότερο, το λέω προς όλους, γιατί από ό,τι κατάλαβα οι ερωτήσεις αναφέρονται σε λύσεις που δίνονται υποχρεωτικά. Κύριε Λαμπρό, είμαστε σύνομοι. Είμαστε σύνομοι. Εάν δεν έχετε διαβάσει το νόμο το 40-42 του 12, που αναφέρεται από το 99, το 98 όλες τις ευρωπαϊκές οδηγίες και συμπράξεις και κατευθύνσεις, τότε δεν μπορούμε να κάνουμε καμιά κουβέντα. Μήνες να συζητάμε, δεν μπορείτε να κατανοήσετε ότι ένας σχεδιασμός και πόσο μάλλον ένας κανονισμός είναι υποχρεωτικός. Γιατί είναι υποχρεωτικός, γιατί βγαίνουν όλοι αυτοί οι νόμοι οι οποίοι δυστυχώς δεν εφαρμόζονται και τρώμε πρόστιμα σαν χώρα. Έχει τελειώσει το πράσινο ταμείο, το είχα πει και πριν. Όλα τα πρόστιμα πηγαίναν στο πράσινο ταμείο. Ποια πρόστιμα? Αυτά που πηγαίνανε στους Δήμους, που φεύγανε από τον προϋπολογισμό του Δήμου. Αυτά λοιπόν μέχρι σήμερα πληρώνουμε τα πρόστιμα. Από το Δεκέμβριο που βγαίνει απόφαση λοιπόν για το χάλι αυτό, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Λευρόπουλος και θα επανέλθω πολύ συγκεκριμένα, λέει τα εξής. Ότι οι Δήμοι είναι υπεύθυνοι σύμφωνα με την οδηγία και το σχεδιασμό το κεντρικό. Είναι αναλυθές αυτό που λέει ο κ. Λάβου, γιατί δεν αποφεύγω την παραπληροφόρηση, να διευκρινίσω την παραπληροφόρηση. Σε αυτή λοιπόν τη σύσκεψη από τον Αμάρα Βολίδας ήταν ο κ. Κοστούρος του Ναυπλίου, ο κ. Καμπόσος του Άργους και ο, από την Επίδαυρο, ο κ. Γκάτσος. Αυτή ήταν. Ξέρετε γιατί μας καλέσανε? Μας καλέσανε για να πούνε τι θα γίνει με τους Δήμους. Τι έχετε υπόψη σας? Αυτό λοιπόν που λέτε κύριε Λάβρο, και δεν ξέρω που το διαβάσατε ή δεν ξέρω από που το αντιλήσατε, αλλά καταγράφεται και πιστεύω ότι θα τα ακούσει και ο κύριος Καμπόσος και ο κύριος Γκάτζιος και όλοι οι δήμαρχοι, γιατί μετά από εμάς είμαστε πάρα πολύ μέσα, δεν χωρούσαμε σε αυτόν τον χώρο και είχαν πάρει πνευματικά, δηλαδή Μεσσηνία ξεχωριστά, Αργολίδα ξεχωριστά κλπ. Ένα ήταν το ερώτημα. Και ενώ βάζει το ερώτημα, εσείς σαν Δήμοι, τι έχετε κάνει? Και όπως ξέρετε, οι δήμαρχοι του Άργους και ο δήμαρχος του Ασκληπίου ήταν και πριν. Είναι μια συνέχεια δηλαδή του Δήμου, που σημαίνει ότι θα πρέπει πολύ πιο προετοιμασμένοι από εμάς. Ξέρετε ποια ήταν η απάντησή τους? Φταίει η περιφέρεια, φταίει η διοίκηση, πέστε μας πρέπει να πάμε τα σκουπίδια. Λοιπόν, τους ζήτησαν να ορίσουν σημείο. Είχαν καταθέσει μια πρόταση όπως καταθέσαμε εμείς, η οποία απορρίφθηκε, γιατί πρέπει να είναι απόλυτα όριμη. Μιλούσαν για οριμότητα δηλαδή της πρότασης, που σημαίνει οριμότητα σε όλα τα στάδια, που θα είναι, τι θα είναι για το δημοτικό. Γιατί εμείς θα καταθέσουμε. Πρόταση είναι εδώ, ο Πυρσάκος Παράγοντας, θα καταθέσουμε για δημοτικό. Το είπα, αλλά κάτι το ξεχνά. Είπα ότι ο στόχος ο δικός μας θα είναι δημοτικός χώρος. Αδειοδότηση δημοτικού χώρου. Το είπαμε αυτό. Που αναφέρεται πού? Στη μεταβατική περίοδο. Στη μεταβατική περίοδο. Σας πληροφορώ λοιπόν κύριε Λάβρο, μια και το είπατε εσείς, ότι και το Άργος και το Ναύπλιο τα πηγαίνουν σε παράνομη χρωματερία, όπως είναι του κάμπου, όπως είναι όλες αυτές που δημιουργήσατε 4 χρόνια. Συνεπώς λοιπόν έχουν και αυτοί, θα το ξέρετε. Τότε πού θα τα πάνε, πού θα κάνουν διαχείριση εφόσον το ξέρετε? Η ερώτηση, λοιπόν, λέω, η ερώτηση θα σας πω ποια ήταν. Λοιπόν, προσέξτε, θα σας απαντήσω συγκεκριμένα. Λοιπόν, ακούστε με τι είπα. Λέει Ναύπλιο, Άργος, σε δικό τους, το ξέρετε ότι πάνε σε δικό τους πράσινο σημείο. Αυτό μου είπατε. Έχει λοιπόν χωροθετηθεί το πράσινο σημείο στο Άργος? Αναζητούνε. Εσένα μήνα, όπως είπατε. Είπε ο Καλογερόπουλος και είπε ο Καλογερόπουλος, εάν θέλετε σημείο δημοτικό, εντός μήνα
θα το αναρωτήσω. Ωραία. Πολύ ωραία. Αυτό να το είπα, αυτό που λέτε εσείς. Και η αντιπαράθεση αυτού που κάνουμε τώρα λοιπόν, είναι μη στηριχτούμε στο ιδιωτικό πράσινο σύστημα. Εσείς πιστεύετε. Εσείς πιστεύετε λοιπόν ότι το Άργος και τον Άφλιο σε ένα μήνα θα καθορίσει το πράσινο σημείο που 4 χρόνια εσείς δεν μπορούσατε να το καθορίσετε. Πιστεύετε εσείς αυτή τη δυνατότητα. Σε 4 χρόνια ήσασταν ανήκαν να το κάνετε και λέτε ότι θα τα καταφέρει τον Άφλιο και το Άργος που δεν έχουν καν χώρο. Ξέρετε ποιο είναι το αποτέλεσμα. Δεν θέλω να φάνω. Είμαι επιλυκής πολύ με αυτά που σας λέω. Γιατί υποτιμάτε την νοημοσύνη όλων εδώ μέσα και όλου του κόσμου αυτά που λέτε. Θεωρείτε λοιπόν ότι σε ένα μήνα το Άργος και τον Άφλιο θα καθορίσουν πράσινο σημείο. Αυτό μας λέτε. Αυτό κάνατε εσείς. Και γι' αυτό τα καταφέρατε και τα πήγατε στη σκουπίδια όπως και το Άργος και τον Άφλιο. Δεν κάνουμε διάλογο. Απαντάει σε ερωτήσεις. Έχει δικαίωμα. Μετά θα μιλήσετε. Όχι μέσα σε ερωτήσεις. Λοιπόν, ένας κανονισμός είπατε ότι είχε ένα κόστο. Εάν εφαρμοστεί, πρέπει να κοστίσει. Εσείς είχατε κάνει τέτοιο όταν κάνατε τον κανονισμό. Ξεκινήσαμε λοιπόν να κάνουμε μια ανάλυση των ανταποδοτικών, όπως γνωρίζετε πολύ καλά όλοι σας. Τα ανταποδοτικά είναι καθοριστικά για τη διαχείριση που μπορείς να κάνεις. Συμπεριλαμβανομένων όλων των κόστων στο θέμα της διαχείρισης. Από το προσωπικό μέχρι τα απορριμματοφόρα με τις βλέπες κλπ. Το γνωρίζετε πολύ καλά, έτσι. Τα κάψιμα κλπ. Άρα, το πρώτο στο ποιο είναι, για να μπορέσουμε λοιπόν να φτάσουμε στο ιδανικό, κατά κάποιο τρόπο, στους 1 έτος, κάποιος είπε ότι, δεν ξέρω, ενδεχόμενος ο κ. Λιβερόπουλος, άρχεται από τα μνήμη μου, ότι θα μπορέσουμε να κάνουμε, λέει, προγραμματισμό 3 ετών. Πρέπει σαφώς και δεν μπορούμε. Και να τα είχαμε τα χρήματα, δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε. Είναι απλά αυτά. Γιατί πάντα, όπως ξέρετε, είμαστε κολλημένοι και εξαρτημένοι από ένα προϋπολογισμό. Συγχωρήστε τον κ. Λιβερόπουλο, ξεκινάω τον κ. Λιβερόπουλο για να τελειώσουμε με τις ερωτήσεις. Πιστεύετε ότι μπορεί να καλύψει ο προϋπολογισμός? Νομίζω ότι απάντησα. Σας είπα όμως το εξής. Προσπαθούμε να ρίξουμε τα λειτουργικά. Και αυτή τη στιγμή πειραματιζόμαστε, αλλά έχει εφαρμογή, όπως όχι στη δική σας περίπτωση που θυμόσαστε στον κανονισμό, είπατε εμείς δεν θα κάνουμε κανέναν ιδιώτη. Παρόλο που κάνατε με τους ιδιώτες. Παρόλο που χρησιμοποιήσατε κατά κόρον τους ιδιώτες. Στήχησε 700 χιλιάρικα η διαχείριση της μεταφοράς των 5.000 τόνων στην ουσία. Αν τα συμπεριλάβουμε όλα. Λέτε εσείς ότι θα θέλουμε 700 χιλιάρικα, μακάρι να τα είχαμε. Πάμε για λιγότερα. Πάμε σαφώς για λιγότερα. Το ποσοστό των υπολοιμάτων που χρειάζεται. Σας είπα, δεν έχει διαβάσει τον νόμο. Δεν τον έχει διαβάσει κανείς τον νόμο. Θα σας πω γιατί. Γιατί μέσα ο νόμος μιλάει και για την ποσόστοση και για την ποιότητα, το τι σημαίνει μπλε κάδος, το τι σημαίνει πράσινος κάδος, το τι σημαίνει σύμμικτο. Εάν δείτε λοιπόν τι λέει στο σύμμικτο, απλώς για την ενημέρωσή σας λέω το εξής. Αναφέρει λοιπόν ο νόμος ορισμένα ποσοστά που λέει ότι μέχρι το 10-16 Ιουλίου η μέγιστη επιτρεπόμενη ποσότητα, γιατί μιλάει, ξεκινάει από το φαινόμενο ότι όλοι πάνε και τα χώνουν κάπου, τα θάβουνε. Αυτό που κάναμε εμείς παρανόμως 4 χρόνια. Τα θάβαμε. Γιατί μην μου πείτε ότι εφόσον εσείς υπολογίζετε 30.000 τόνους τα 3 χρόνια, τα 4, δηλαδή μιλάμε για 120.000 τόνους κατά τους υπολογισμούς σας, τους αστείους τους θεωρώ. Επιτρέψτε μου να εκφραστώ έτσι. Άρα, όταν εσείς διώξατε 5.000 τόνους, σημαίνει ότι έχουμε 115.000 τόνους κάτω. Κάτω από τα χώματα και γύρω-γύρω. Λοιπόν, λέω λοιπόν, σύμφωνα με τους δικούς υπολογισμούς. Ευτυχώς δεν είναι έτσι, όπως τα λέγαμε. Λέει λοιπόν, για τα μέχρι 16 Ιουλίου λοιπόν, του 10, η μέγιστη επιτρεπόμενη ποσότητα των βιοαποδομήσεων που θα διατίθεται προς υγειονομική ταφή, θα ανέρχεται στο 75% της συνολικής κατά βάρος ποσότητα των βιοαποδομήσεων με ποιο συντηρητικό στοιχείο, με το 95. Προσέξτε, με το 95. Και μέχρι τις 16 του 2013 η μέγιστη επιτρεπόμενη ποσότητα
που θα διατίθεται προς υγειονομική ταφή θα ανέρχεται στο 50% του 95. Δηλαδή θα έχουν πάει λίγο μπροστά κατά 25%. Και πάμε στο 20, που πέφτει σε εμάς αυτή τη στιγμή το βάρος. Και λέει, μέχρι τις 16 Ιουλίου του 20, η μέγιστη επιτρεπόμενη ποσότητα των βιοαποδομήσεων που θα διατίθεται προς υγειονομική ταφή θα ανέρχεται στο 35% συνολικής καταβάρους ποσότητας των βιοαποδομήσεων που είχε παραγραφεί το έτος 95. Όπως καταλαβαίνετε, ακόμα και ο ίδιος ο νόμος δεν λέει, όπως είπε, όπως μου είπε και σε ένα ερώτημα, εύλογο το θεωρώ του κ. Κατσαίδη, τι θα γίνει, πού θα πάνε, θα τα θάψουμε ή θα τα κάψουμε. Αυτό μου είπε. Από ό,τι βλέπετε στους 2-3 μήνες παρόλο που έχουμε μια πίεση από τον κόσμο, ούτε κάψαμε, ούτε τα θάψαμε. Και προσπαθούμε ούτε να τα θάψουμε, αλλά ούτε να τα κάψουμε όπως συνέβαινε τις άλλες περιόδους. Αν δούμε λοιπόν όλες τις διατάξεις που συμπεριλαμβάνονται στο 12, θα καταλάβετε ότι είμαστε υποχρεωμένοι, όχι υποχρεωμένοι, πρέπει όχι μόνο να μπούμε στη δημιουργία ενός κανονισμού που δεν εφαρμόστηκε και απαντώ στον κύριο Βαλαμπάνη, αν ξέρει, γιατί αυτό ήταν στη δημοτική αρχή, τι πρόστιμα μπήκαν ή στον κύριο Λαύρου, δεν πήγε κανένα. Και ξέρετε γιατί δεν πήγε κανένα. Γιατί δεν είναι καμία απολύτως προσπάθεια προς τη διαχείριση. Δεν μπορείς να είσαι ανακόλουθος σαν Δήμος και να πηγαίνεις για να του λες σου ρίχνω πρόστιμο. Αλλά πρώτα στην λίγο τον Δήμο, πρώτα κοφτά στην αξιοπιστία του Δημότη, ότι αυτά που του λες δεν είναι παραμύθια και δεν πάει να το κοροϊδεύσεις, και μετά έρχεσαι λοιπόν να εφαρμόσεις αυτά εφόσον έχεις αναπτύξει το δίκαιο που αναφέρεται στον νόμο. Δεν κάνουμε ανακαλύψεις εμείς. Είπαμε είμαστε σύνομοι και πρέπει να πάμε σύμφωνα με τον νόμο. Ξεχνάτε όμως κάτι άλλο. Εξακολουθώ να μιλάω. Όχι στον κανονισμό, σε αυτά που μου είπατε, ότι θα πρέπει να ενθαρρυνθεί η διαλογή στην ποιή. Εμείς δεν έχουμε αυτή τη στιγμή κανονισμό. Και λέμε, γι' αυτό πάμε και στις αναμορφώσεις, εσείς κύριε Λάκου το ξέρετε, δεν ψηφίσατε ούτε τώρα στην Οικονομική Επιτροπή την αγορά των καφέ κάρτων. Που σημαίνει ότι είσαστε εναντίον της διαλογής στην ποιή, είσαστε εναντίον του νόμου αυτού που είσαστε υποχρεωμένος να εφαρμόσετε. Τέλος πάντων, είσαστε μιας λογικής που δεν ξέρω αν κάποιος λογικός άνθρωπος θα μπορούσε να αποδεχθεί τη δική σας λογική της παράτασης. Εκτός αν δεν εκφράζετε τη λογική της παράτασης. Θα σας πω συγκεκριμένα γιατί αναφερθήκαμε στον πράσινο κάδο. Υπάρχουν πολλές ερωτήσεις πάνω στον πράσινο κάδο. Θα σας πω πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Γιατί όντως είναι κάτι το οποίο ενδεχομένως να μην το είχατε καταλάβει ή να μην το είχατε κανονίσει ή να υπάρχει ακόμα και μια απορία για κάποιους ανθρώπους που δεν έχουν ασχοληθεί. Με αυτό και καλά κάνουν. Δεν το μπορούμε να το ξέρουμε το σύστημα. Δεν γίνεται να το ξέρουμε. Λοιπόν, λέμε ότι τα ανακυκλώσιμα θεωρώ ότι τα ξέρουμε όλοι με το πλήρες κάτω. Τι σημαίνει με το ανακυκλώσιμα είναι το 11%. Η εκτίμηση είναι ότι η ποσοστία περιεκτικότητα στα ανακυκλώσιμα συσκευασίας είναι περίπου το 11%. Και βεβαίως, εφόσον μιλάμε για τον πράσινο κάδο, το σύμμυκτο κύριε Κατσαρίδη το ξεχνάμε. Γιατί το ξεχνάμε? Γιατί ο στόχος των δικών μας είναι πρώτον να πάμε στις κοινοτικές οδηγίες να μην φάμε πρόστιμο, να μην όχι μόνο πρόστιμο, αλλά να μπούμε στο πρόγραμμα και να πιάσουμε τους στόχους. Δηλαδή, μπορώ εγώ να προχωρήσω στα οργανικά, αν δεν έχω κάτω. Υπάρχει τέτοια περίπτωση. Δεν μπορεί. Άρα, το πρώτο έπρεπε να πάρουμε τους καφέ κάτω. Και όχι μόνο να πάρουμε τους καφέ κάτω, που το χειμώνα είναι λιγότερος όγκος και το βάρος κατά συνέπεια, αλλά θα πρέπει να προβλέψουμε το καλοκαίρι και ελπίζω, κύριε Λάμπρο, να το ψηφίσετε σε αυτή τη φορά, να μπορέσουμε να πάρουμε και άλλους κάτω. Η παραγγελία λοιπόν που κάναμε και δεν ψηφίσατε ήταν και άλλη κάτι άλλου όγκου, που σημαίνει ότι πάμε να πλησιάσουμε την πηγή, δηλαδή να γίνει μια διασπορά και μέσα στους ιστούς του Καραντιδίου, της Ερμιόνης, του Πορτοχελίου και όχι των οικισμών. Γιατί αυτό είναι στην ουσία αυτό που βρωμάει, που επιβαρύνει το περιβάλλον, που και όλοι το έχουμε γευθεί, όχι μόνο στον κάμπο που λέτε εσείς, και θα έρθω και σε αυτό, γιατί ήταν ένα θέμα που το έβαλα
όσον αφορά την αποκατάσταση του κομματέρων. Είναι σημαντικό. Αυτό που λέμε είναι σημαντικό σε κομματερές, το ξαναπεί, που δεν είναι νόμιμες. Όπως και το Άργος και το Νάφλιο δεν μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα αποκατάσταση του κομματέρων. Δυστυχώς. Η Καραθώνα δηλαδή δεν μπορεί να μπει στο πρόγραμμα γιατί δεν είναι αρχοματερή. Ήταν παράνομο αρχοματερή. Το ίδιο συμβαίνει για τον Κάπο, το ίδιο συμβαίνει και για τα δίδυμα εκτός ορίων της κομματερής. Η κομματερή ήταν 4 στρέμματα, 4,5. Ό,τι είναι απ' έξω λοιπόν είναι δύσκολο. Ευτυχώς μας σώζει ότι είχαν τα δέματα και αναγκαστικά η περιφέρεια θα προβεί σε αυτό. Αλλά θα πάω σε αυτό γιατί είναι μια ερώτηση που όντως χρήζει απάντησης για να καταλάβουμε το τι γίνεται. Η συμμετοχή λοιπόν, η ποσοστία των στενών αποκλήτων από ανακυκλώσιμα υλικά, προσέξτε, δηλαδή του πράσινου κάτω, τα βγάλαμε μέσα από το οργανικό, είναι το 30%. Το 30%. Δηλαδή το υπόλοιπο ρεύμα των βιοαποδομήσιμων που θα συνθέτουν το περιεχόμενο του πράσινου κάδου, μην μου πείτε ότι μέσα στο πράσινο κάδου δεν βρίσκουμε μπουκάλια πλαστικά, μην μου πείτε ότι βρίσκουμε παιχνίδια, μην μου πείτε ότι δεν βρίσκουμε εξαρτήματα ή μια τοστιέρα ή οτιδήποτε, τα ξέρετε όλοι. Αυτά λοιπόν μπορούμε εμείς να τα εκμεταλλευτούμε. Άρα θα πρέπει πρώτα να καταλάβουμε πώς θα μπορέσουμε να στοχεύσουμε εκεί και σας είπα το ποσοστό. Το ποσοστό είναι 5% του διαβίου. Πιστεύω ότι θα πάμε σε πολύ μεγάλο ποσοστό. Όπως πάμε, εάν οργανωθούμε σωστά και μπορέσουμε και συνενέσουν οι κάτοικοι που δικαίως δεν μπορούν να ακολουθήσουν τον μπλε κάδο. Γιατί όταν τον μπλε κάδο τον παίρνουν μαζί με όλα τα απορρίμματα, γιατί να το ξανασχοληθεί. Πετε μου, γιατί να ξανασχοληθεί. Αλλά για να μην ξεφύγω λοιπόν από το ερώτημα και να μην φάω πολύ χρόνο, θα το πω και στην τοποθέτησή μου, θεωρώ. Έτσι, έχω το μόνο σχέση δίνει με την περιφέρεια για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Άλλη μια ερώτηση του κύριου Λάβρου. Το ποσοστό των υπαλληλμάτων που θα πηγαίνει. Το ποσοστό των υπαλληλμάτων που θα πηγαίνει. Προσέξτε, επειδή μιλάμε πάντα για διοδοτημένες, όχι εμείς. Μιλάει νόμος. Ο νόμος τα λέει. Δεν τα λέμε εμείς. Τι λέει. Ότι το υπόλοιμα, αυτός που έχει την αδειοδότηση, δηλαδή αυτός που έχει την επεξεργασία της κομποστοποίησης, αυτός που έχει την επεξεργασία των ανακυκλώσιμων του μπλεκάδου και των άλλων, των ανακτήσιμων, είναι υποχρεωμένος να τα δεματοποιήσει και να τα αποθηκεύσει στο δικό του χώρο ή να τα πάει σε αδειοδοτημένο χιτά. Ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα. Και έχουμε σε αυτό. Είπα λοιπόν ότι να μην μπορούμε να τα πάμε εμείς στο ξυλόκαστρο. Λέω παράδειγμα, γιατί για το ξύλο. Θα έπρεπε ο κάθε νομός να έχει ένα χιτά. Χιτή, μάλλον. Όχι χιτά. Έτσι. Να έχει ένα χιτά, γιατί πάντα υπάρχει μια επεξεργασία. Λοιπόν, σε αυτό το χιτή λοιπόν, θα έπρεπε εκεί εμπλέκεται η περιφέρεια. Και ο φορέας διαχείρισης των αποβλήτων. Εκεί, σε αυτό το σημείο, έχει την ευθύνη η περιφέρεια. Η περιφέρεια Πελοπόννησου έχει τη διαχείριση, την οφειλόμενη διαχείριση, που δεν την έχει κανένας άλλος νομός. Αν θυμάμαι καλά, μου έρχεται λέει στον Σμιάρο, δεν είπα, δεν την έχει άλλος νομός, την πήρε πάνω. Καλός, κακός, η περιφέρεια Πελοπόννησου. Άλλη περιφέρεια. Ναι, άλλη περιφέρεια. Δεν υπάρχει άλλη. Λειτουργούν ο φορέας διαχείρισης των αναποκλήτων, δεν λειτουργήσε ποτέ, το γνωρίζετε. Αυτός έπρεπε να επιλαγεί. Άρα λοιπόν, ναι, αυτός έπρεπε να επιλαγεί, αλλά και οι Δήμοι θα έπρεπε να δώσουν ένα χώρο ο καθένας για κοινό χιτά. Γιατί όταν γύρισα εγώ μπροστά στον κύριο Καραγερόπουλο και στον Υφυπουργό και σε όλους αυτούς και τους είπα, συγγνώμη, τι ήρθαμε να συζητήσουμε. Το ποιος θέλει και ποιος δεν θέλει ή τι λύση πρέπει να δώσουμε. Κανένας λοιπόν δεν θέλει στο δικό του χώρο να κάνει χιτά. Φτάσαμε λοιπόν στο σημείο να κάνω μια απλή ερώτηση και να λέω συγγνώμη. Εάν εμείς με αυτό το υπόλοιμα που θα έχουμε, με αυτή τη δυνατότητα αυτόνομης επεξεργασίας, γιατί υπάρχουν και άλλα στάδια, θεωρείτε ότι είναι ο μπλε και πράσινος κάδος. Μόνο. Υπάρχουν και άλλα. Υπάρχουν και άλλα απόβλητα. Αλλά λέμε ότι σύμφωνα με τις κοινοτικές οδηγίες, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις, ας προχωρήσουμε στους στόχους που έχουμε πάει και μπράβο μας αν καταφέρουν και κάνουν κάποια άλλα. Γι' αυτό αναφέρονται μέσα στον κανονισμό και άλλοι κάτι. Εμείς δεν έχουμε προβλήσει καμιά ώρα. Δεν έχουν πρόκληση κανένα. Άρα λοιπόν ο κανονισμός είναι ναι μεν να εφαρμοστεί όταν είναι αξιόπιστος ο Δήμος, αλλά την άλλη μεριά είμαστε υποχρεωμένοι γιατί λέει, μιλάει για πρόληψη ο νόμος και οι οδηγίες μιλάνε για πρόληψη. Για πρόληψη. Δεν μιλάνε μόνο για εφαρμογή. Για πρόληψη. Και θα σας πω λοιπόν τα πρόστιμα μεγάλα, μικρά. Ακούστε λοιπόν το πρόστιμο που λέει ο νόμος. Τι λέει λοιπόν ο νόμος. Εκτός από τις ποινές,
που είναι μέχρι 3 χρόνια φυλακή και πρόστιμα, λέει, όποιος προκαλεί ρήπανση ή υποβαθμίσει το περιβάλλον με πράξη ή παράληψη που αντιβαίνει στις διατάξεις του νόμου αυτού ή των κανονιστικών πράξεων, αυτή είναι η κανονιστική πράξη, που εκδίδονται κατ' αξιοδότηση, τιμωρείται με φυλάξη τουλάχιστον εθνικούς ή και χρηματική ποινή από 3.000 μέχρι 60.000. Και έρχεται λοιπόν στο νομικά πρόσωπα που είμαστε εμείς και λέει το φυσικό πρόσωπο το οποίο κατέχει θύμισα θέση. Εγώ δηλαδή. Και κάποιοι από εμάς θα είναι υπευθυνοί. Ως αυτουργός για κάθε πράξη ή παράληψη που προβλέπεται στις παραγράφους σας, διαβάστε τα δύο του άρθρου αυτού, και τελέστηκε κατά ή εξ αφορμής της δραστηριότητας ή επιχείρηση του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή δεν αποτράπηκε λόγω της παράληψής του από πρόθεση ή από αμέλεια, να ασκήσει την προβλεπόμενη στην περίπτωση 5.1. 5 παράγραφος 1. Και λέει, εκτός διοικητικό πρόστιμο μέχρι του διπλάσιου της αξίας του ωφέλους, εάν γίνει από τον Δήμο. Αυτό που λέτε, δεν φωτογράφησε τίποτα. Δεν υπάρχει φωτογράφηση τίποτα. Μακάρι πέθαν 10 πράσινα σημεία και κρεμίσαμε και 10 αδειοδοτήσεις. Σας πληροφορώ λοιπόν ότι ο προβληματισμός του κ. Καρτογερόπουλου και όλων αυτών των εμπλεκομένων φορέων, οι οποίοι μιλούσαν για τη λειτουργία του κ. Νίκα, ο οποίος δεν έχει καφέ, κ. Κατσαρίδη δεν έχει καφέ, ξέρετε πόσο πληρώνει. Γνωρίζετε, χωρίς καφέ κάτω. Γνωρίζετε, εκεί θα μπει λοιπόν το επόμενο στάδιο που εμείς θα είμαστε υποχρεωμένοι να μπορέσουμε να έχουμε το ελάχιστο κόστος. Το ελάχιστο κόστος και την ελάχιστη επιβάρηση του περιβάλλοντος. Γιατί ο κύριος Νίκας, στο χώρο που τα έχει, δεματοποιεί λοιπόν το υπόλοιμα και το αποθηκεύει. Δεματοποιεί και το αποθηκεύει όποιος έχει πάει εκεί. Εμείς λοιπόν το δεματοποιώ και το αποθηκεύω, σε εμάς δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Η σύμβαση δηλαδή που εμείς θα πρέπει να κάνουμε και θα πρέπει να είναι σύνομη και με τις κοινοτικές και με τις εθνικές οδηγίες θα είναι ότι εμείς, παράδειγμα τα βιοαποδομήσιμα, θα πρέπει να φεύγουν με το που γεμίσει ο κάρτος, δηλαδή αθημερών. Μέσα σε 3 ώρες, αν μπορούμε να το βάλουμε, θα το βάλουμε. Το καταλάβαμε τι λέω. Για να μην υπάρχουν απορίες, τα είπα και την προηγούμενη φορά, ενδεχομένως η μια εβδομάδα παράδειγμα που δώσαμε σας έδωσε και τη δυνατότητα να ξεχάσετε αυτά που λέμε εμείς. Πάμε λοιπόν στα άλλα. Άρα έχουμε πρόστιμα. Και τα πρόστιμα είναι και τριπλασιαζόμενα. Μπορεί να σας πει 105.000. Λοιπόν, εγώ δεν έχω καμία διάθεση να επιβάλλω τους δημότες μου, γιατί με πολύ μεγάλη ευκολία θα μπορούσα να πω ότι ξέρετε κάτι. Εγώ δεν είμαι υπεύθυνος για τη διαχείριση των απορριμμάτων, ούτε για την εφαρμογή του κανονισμού, ούτε για το ένα, ούτε για το άλλο. Ας μην κρυβόμαστε. Δεν υπάρχει περίπτωση να καθόμαστε εμείς να ψάχνουμε τον άλλον από πίσω, εάν το κάνει μια φορά. Υπάρχει όμως και το εκτελεσμένο. Και το εξακολούθησε. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να τελειώσει. Θα πρέπει να κοπεί. Όλοι έχετε πάρει στην Αθήνα, περνάγαμε την Αλμυρή με 140-150 χιλιόμετρα. Και τώρα περνάμε 35-40-50. Τι να κάνουμε, έτσι είναι. Όποιος δεν έχει νοοτροπία σωστή, σκέφτεται το πρόστιμο. Αλλά ας είμαστε εμείς εντάξει σε αυτά. Λοιπόν, πάμε.